Καλησπέρα σας από το κλειστό του Περιστερίου. Είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Drunk Team εναντίον Athens Bucks. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις πεντάδες που θα ξεκινήσουν. Για τους γηπεδούχους, με το νούμερο 6 ο Βιτάλης ο Βαλάντης, με το νούμερο 5 ο Μίτσικας, το 7 ο Μουλαρογιάννης, το 26 ο Παότσης και το 4 ο Παπαβασιλείου. Πολύ ωραία πάσα εδώ είχαμε από το νούμερο 7 τον Μουλαρογιάννη, ο οποίος θα στάρει για 3 τώρα, θα στοχίσει για τους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι Athens Bucks ξεκινάνε με τους νούμερο 40 Βερόνης, 4 Λύρα Αντωνάκης, με το νούμερο 9 ο Σπυριδόνης, με το 11 ο Φωτεινός και με το νούμερο 16 ο Περικός. Η γηπεδούχη στην επίθεση θα γυρίσει ωραία με το νούμερο 6 ο Βιτάλης ο Βαλάντης και θα πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία, έχουν και δύο από 5 νίκες, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για τις δύο. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι σήμερα έχουν κατέβει με 7 παίχτες, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 10, έχουν μεγαλύτερο ρόστερ, να δούμε αν θα τους βοηθήσει αυτό. Ο Γιάννης κατεβάζει την μπάλα, παίρνει το screen από τον Μίτσικα, γυρίζει ωραία ο Μίτσικας, αλλά θα στοχίσει. Θα κλέψουν οι γηπεδούχοι. Δεν θα βγάλουν ευνηδιασμό όμως, περιμένει ο Μουλαρογιάννης, έχει την μπάλα. Πάρει το screen από τον Παούρη. Αστοχή ο Βαλάντης ο Βιτάλης. Φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να πετύχουν τους πρώτους πόντους. Με το νούμερο 9 θα ισοφαρίσει ο Σπυριδόνης. Θα κάνει επιθετικό φάουλ ο Μίτσικας. Άστοχος για τρεις ο Βερόνης. Τον ευνηδιασμό θα προσπαθήσουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Θα τελειώσει πολύ ωραία τη φάση ο Παούρης και θα ξαναδώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Δεν θα απαντήσει ο Περικός. Παούρης ξανά, δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Προσπαθήσουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι με τον Περικό. Δεν σουτάρει για τρεις ο Σπυριδόνης, μοιράζει την μπάλα. Περικός για τρεις, ευστοχός. 4-5 και time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι Athens Bucks βρίσκονται στην επίθεση. Ο
33. Άστοχος για τους Grand Team ο Μουλαρογιάννης. Τώρα η Athens Bucks στην επίθεση, με συγχωρείτε. Θα σουτάρει για 3. Ο Βερόνης. Μουλαρογιάννης μοιράζει στον Μπαούρη. Παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει ξανά στον Μουλαρογιάννη. Δεν θα εκτελέσει. Πάει από κοντά. Σπάσιμο μέση, γυρίζει. Παίρνει το rebound. Αστοχή ξανά. Δεύτερο rebound. Βγάζει την μπάλα έξω. Στον Μίτσικα. Άστοχος. Rebound. Μετά από 3 επιθέσεις των γηπεδούχων. Ο Λιραντονάκης. Βερώνει στην μπάλα. Από κοντά στοχή ο Περικός. Χαμηλό το σκορ μέχρι στιγμής, 4-5. 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Αμφίροπη αναμέτρηση όπως αναμενόταν. Να δούμε αν θα ζηταθούν περισσότερο στην επίθεση στη συνέχεια της αναμέτρησης για 3. Αστοχή ο Παπαβασιλείου. Για 3 αυτή τη φορά άστοχος ο Φωτεινός. Ο Παούρης στην μπάλα, κόβει. Ο Μουλαρογιάννης έχει καταλάβει τη φάση όμως. Ο Περικός. Για 3, κόψιμο από τον Βερόνη, λήξη επίθεσης. Από κοντά θα αστοχίσει ο Σπυριδόνης. Rebound όμως οι φιλοξενούμενοι. Σπυριδόνης ξανά. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Είναι μόνος ο Μουλαρογιάννης, δεν σουτάρει. Πολύ ωραία πάσα στον Παπαβασιλείου. Και προβάδισμα ξανά για τους γηπεδούχους. Ωραία πάσα από τον Φωτεινό, θα τελειώσει τη φάση ο Περικός. Κερδίζει φάουλ ο Μίτσικας. Είναι χαμηλά, δεν είναι βολές. Γυρίζει από κοντά στο χείο Μίτσικας. Τρέχουν στον εφηβιασμό. Και θα σκοράρει. Ο Βερόνης θα κάνει το 6-9 για τους φιλοξενούμενους. Μουλαρογιάννης για 3. Άλλο ένα rebound για τους γηπεδούχους. Ξανά Μουλαρογιάννης. Κερδίσει ένα ακόμη φάουλ. Μίτσικα θα πάρει το σκρίν από τον Παούρη, θα του ξαναδώσει την μπάλα. Θα κερδίσει φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Thank you.
Δύο ευστοχές βολές από τον Μπαούρη που μειώνει στον πόντο, 8-9 το σκορ. 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σπυριδόνης κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους, θα κάνει λάθος. Κλέβει ο Μουλαρογιάννης. Κόβει ο Βιτάλης από κοντά στο Χ. Τον έχουν διασμό μετά από περιπέτεια, η μπάλα φτάνει στο Σπυριδόνη. Από το Φωτεινό. Βερόνης από κοντά θα ευστοχίσει με το νούμερο 13 ο Δανιάς. Λαρογιάννης παίρνει το σκρίν από τον Μίτσικα, του ξαναδώσει την μπάλα, δεν θα κλέψει ο Σπυριδόνης. Μίτσικας θα τελειώσει τη φάση και θα ευστοχίσει, 10-13, 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περιόδου. Θα εξαντλήσουν όλη την επίθεση φιλοξενούμενη. Σπυριδόνης βγάζει έξω στο Βερόνι για 3 με τη λήξη. Πετάει την μπάλα ο Μουλαρογιάννης, λήξη πρώτης περίοδου, 10-13, επιστροφή σε πολύ λίγο. Με επιστροφή στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης Drunk Team Athens Bucks. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 10-13 και έχουν και την μπάλα. Αστοχή από κοντά ο Φωτεινός. Ένα πολύ ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ, χαμηλό το σκορ 10-13. Είναι ντέρμπι όπως αναμενόταν. Με υπόγειο λέει απαστοχή ο Μίτσικας. Σε ζώνη αμήνονται οι γηπεδούχοι. Για 3 ο Σπυριδόνης. Τρέχουν οι γηπεδούχοι με τον Μπαούρη. Θα τελειώσει τη φάση και θα ευστοχίσει. Μειώνει στον πόντο. Βερόνης. Μοιράζει στο Δανιά, εκτελεί με το νούμερο 50 και αστοχή ο Κωνσταντινίδης, Κωνσταντουδάκης, με συγχωρείτε. Μουλαρογιάννης για 3 από μακριά. Τρέχει στον εφηδιασμό ο Βερόνης. Έχουν γυρίσει όμως οι γηπεδούχοι. Ωραίο καλάθι από το Φωτεινό, θα κάνει το σκορ 12-15. Κόβει ωραία ο Παούρης στο καλάθι και θα τελειώσει με όμορφο λέει από τη φάση. Άστοχος για 3 ο Δανιάς, Παούρης τον έχουν διασμό, μοιράζει του Μουλαρογιάννη, δεν θα του ξαναδώσει την μπάσα. Την κατάλαβε και ο Δανιάς. Θα κάνει βήματα ο Φωτεινός.
Μουλαρογιάννης, ωραίες κινήσεις. Ζήτησε φάουλ εδώ που τον πήρε. Κωστολόπουλος, μόλις πέρασε το παιχνίδι. Βγαίνει Δανιάς. Βερόνης, ξανά Αποστολόπουλος, Δανιάς για δύο. Rebound από κοντά στο Χ, ο Κωνσταντινούδης. Άλλο ένα χαμένο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Κερδίζει φάουλο ο Παούρης. Ο οποίος προσπαθεί με το που παίρνει την μπάλα να ανοίξει το ρυθμό, να βγάλει εφημιδιασμούς, να κάνει γρήγορες επιθέσεις. Παούρης δίνει το screen στο Μίτσικα, ο οποίος αστοχεί για τρεις. Αποστολόπουλος κάνει την μπάλα από τον Βιτάλη τον Νίκο. Παούρης δίνει στον Μουλαρογιάννη. Αυτοί οι δύο έχουν πάρει τις περισσότερες επιθέσεις για τους γηπεδούχους. Θα παίξει με πλάτη ο Μίτσικας. Δεν θα ευστοχίσει. 14-15 παραμένει το σκορ. Αποστολόπουλος θα τελειώσει τη φάση. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν και τις ανάσες τους, μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο 6 παίχτες. Ο 7ος ο Ζενέλη που έχει δηλωθεί δεν είναι με αθλητικά ρούχα, οπότε καλάθι και φάουλ εδώ από τον Παούρη, ο οποίος συνεχίζει να δίνει λύσεις. Αυτό που έλεγα είναι ότι είναι με 6 παίχτες η drunk team αυτή τη στιγμή, όχι με 7. Οπότε παίξουν μεγάλο ρόλο οι ανάσες. Αποστολόπουλος μοιράζει την μπάλα στο Φωτεινό. Για τρεις θα εκτελέσει ο Περικός, θα στοχίσει, rebound όμως ξανά για τους φιλοξενούμενους. Περικός δεν θα σουτάρει. Μπερδεύτηκε και με τον Κωνσταντιδάκη. Μουλαρογιάννης, Παούρης, Μίτσικας για τρεις. Κάνει φάουλ εκεί πάνω στην προσπάθεια και τον πάνω τον Μουλαρογιάννης. Αποστολόπουλος δίνει ωραία στον Καστανίδη, ο οποίος θα στοχεί. Μουλαρογιάννης, Μίτσικας, κερδίζει φάουλ. Στη δεύτερη με περιπέτεια ο Μίτσικας και ισοφαρίζει. Μπράβο, 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 μπράβο
πάσα από τον Φωτεινό και τελείωμα από τον Περικό. Ωραία επίθεση απέναντι στη ζώνη για τους φιλοξενούμενους. Μουλαρογιάννης προσποιείται για τρεις. Θα γυρίσει, θα βγάλει έξω το Βασιλείο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Αποστολόπουλος, θα κερδίσει φάουλ. Κορίτσας, ο οποίος μόλις πέρασε το παιχνίδι για τρεις ο Δανιάς. Ο Παούρης θα χάσει την μπάλα. Fair play από τον Αποστολόπουλο εδώ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έβγαλε την μπάλα και αλλαγή κατοχής. Αλλά για απόφαση βασικά από τους διαιτητές. Αποστολόπουλος δεν θα τελειώσει τη φάση, από κοντά πάρει το rebound και θα στοχίσει ο Περικός. Κουλαρογιάννης θα παίξει με τον Παούρη. Ωραία κίνηση και τελείωμα από τον Παούρη. Παούρης, ο οποίος έχει και αθλητικά προσόντα, έχει και ψηλός, είναι εξαιρετικό μας μέχρι στιγμής. Γκορίτσας μοιράζει την μπάλα στον Σπυριδόνη. Κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους με 6 δευτερόλεπτα. Σπυριδόνης βγαίνει από τα screen και εκτελεί αστοχή, θα πάρει το rebound όμως. Γκορίτσας με τη λήξη. Η καραμπόλα, η μπάλα έφτασε στον Περικό, ο οποίος όμως από κοντά έχασε ένα σχετικά εύκολο καλάθι. Πουλαρογιάννης παίρνει το σκρίν από τον Μίτσικα, δίνει στον Παπαβασιλείου, Μίτσικας ξανά, κερδίσει φάουλ. Μίτσικας, πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει. Τρέχουν στον εφηδιασμό οι φιλοξενούμενοι με τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση και θα ισοφαρίσει. Μουλαρογιάννης από μακριά για τρεις. Γκορίτσας θα βγάλει την μπάλα. Καλή άμυνα του Μουλαρογιάννη, ο οποίος εξαντλημένος θα δώσει τη θέση στο Βιτάλη. Τη μοναδική αλλαγή που έχουν οι γηπεδούχοι. Παούρης μόνος του. Αποστολόπουλος, Δεροστάρη, Περικός, Αποστολόπουλος είναι μόνος του, προσποιείται, τελειώνει τη φάση από κοντά, στο χ. Rebound από τον Βιτάλη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος δεν βιάζεται. Όλη η επίθεση τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα
για τους φιλοξενούμενους. Αποστολόπουλος για 3, εύστοχο στο πρώτο εύστοχο τρίποδο των φιλοξενούμενων με τη λήξη του ημιχρόνου. Κλέβει από κοντά στο σκι ο Σπυριδόνης, παραλίγο να πετύχουν κι άλλους, και δεύτερο καλάθι με τη λήξη φιλοξενούμενη. Λήξη ημιχρόνου 21-24, επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Drunk Team Athens Bucks, 21-24 το σκορ. Η γηπεδούχη στην επίθεση, ο Μουλαρογιάννης, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Φωτεινός μοιράζει στον Περικό, από κοντά θα στοχίσει ο Σπυριδόνης, rebound όμως για τους φιλοξενούμενους. Σπυριδόνης ξανά δίνει στον Περικό, άλλο ένα rebound για τους φιλοξενούμενους. Περικός ξανά, εύστοχος αυτή τη φορά. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους. Παούρης θα πάρει την μπάλα, είναι μόνος του για τρεις ο Μίτσικας. Βερόνης δεν κατάλαβε την πρόθεση του ο Καστανίδης. Ωραίο ήταν σαν σκέψη. Θετικό φάουλ από το Μίτσικα. Βερόνης κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Σπυριδόνη. Βλέπει πολύ ωραία το κόψιμο. Δεν μετράει το καλάθι από το Φωτεινό. Παούρης θα δώσει στο Μουλαρογιάννη. Οι δύο θα πάρουν ξανά το βάρος των επιθέσεων. Αστοχός από κοντά, παίρνει το rebound από Βασιλείου όμως. Μίτσικας με πλάτη γυρίζει, έστω και έτσι λίγο με περιπέτεια και με περίεργο στυλ, θα ευστοχίσει. Ο Βερόνης είναι μόνος στον εφηδιασμό, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Παούρης παίζει με τον Μουλαρογιάννη, ο οποίος θα στάρει για 3. Βερόνης από τις βολές θα πάρει το rebound. Άρα λίγο να χάσει την μπάλα ο Φωτεινός. Βερόνης ξανά για 3 αυτή τη φορά. Ούτε τώρα. Παούρης θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Από τον Περικό. Εύστοχος ο Καστανίδης. Time out. Στην μπάλα η φιλοξενούμενη, ο Μουλαρογιάννης θα σπάσει την πίεση, θα πάρει την... δεν θα καταφέρει να πετύχει καλά, θα πάρει το rebound όμως ο Μίτσικας, ούτε αυτός. Μουλαρογιάννης
Περώνης, κόβει ο Περικός, γυρίζουν την μπάλα ωραία. Δεύτερο καλάθι από τον Καστανίδη, ο οποίος δίνει λύσεις στους φιλοξενούμενους. Και διαφορά 5 πόντων για τους Athens Bucks, 25-30. Παούρης θα πάρει φάουλ. Μίτσικας με πλάτη. Θα δώσει στο Βιτάλη, ο οποίος θα στοχεί. Ο Μίτσικας θα πάρει το rebound. Βερόνης βγάζει έξω στον Περικό. Κερδίσει φάουλ ο Φωτεινός. Πάντα σε ζώνη γηπεδούχη. Βερόνης, 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σπυριδώνης, θα προλάβει. Δεν πρόλαβε. Καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Ο Βασιλείου θα παίξει με τον Μουλαρογιάννη. Πάρει το screen, θα στάρει για 3, ούτε τώρα. Άλλη μια κακή πάσα για τον Βερόνη. Ο Βερόνης πάντα βγαίνει στον ενδιασμό, ο πρώτος που τρέχει, αλλά δεν τον έχουν εκμεταλλευτεί οι συμπαίκτες του σήμερα. Μίτσικας. Με ταμπλό αστοχή, rebound από τον Βιτάλη, για 3 ο Παπαβασιλείου, εύστοχος! Ισοφαρίζει στους 30 και το ντέρμπι συνεχίζεται. Για 3 θα απαντήσει, όχι, ο Φωτεινός. Παούρης. Παπαβασιλείου ξανά, όχι. Μίτσικας, πόδι. Καινούρια 14 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Μουλαρογιάννης, δεν θα στάρει από μακριά για 3, θα πάρει το screen από τον Βιτάλη, θα του ξαναδώσει την μπάλα. Βερόνης ξανά στον εφηδιασμό, ξανά το ίδιο λάθος. Κλέβει ο Βερόνης. Τώρα στον εθνιασμό είναι μόνος του, θα τελειώσει τη φάση. 30-32. Προβάδισμα ξανά για τους φιλοξενούμενους. Παούρης βγάζει έξω τον Μουλαρογιάννη από πολύ μακριά για 3. Τα πρώτα σημάδια της κούρασης έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνιση τους για τους γηπεδούχους. Ειδικά ο Μουλαρογιάννης φαίνεται αρκετά κουρασμένος. Από κοντά ο Αποστολόπουλος δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Βιτάλης δεν κατάλαβε ότι έχουν βγάλει συμπαίκτες στην μπάλα και, δεν... και έχουμε κατοχή για τους Athens Bucks. Ωραία πάσα από τον Φωτεινό και καλάθι από τον Λιραντονάκη.
Μίτσικας θα πάρει το screen από τον Μπαούρη, θα τελειώσει τη φάση, δεν θα ευστοχίσει, θα πάρει το rebound. Με περιπέτεια ο Βιτάλης, Μουλάρο Γιάννης. Μίτσικας. Περώνης ξανά θα τρέξει, αλλά έχουν γυρίσει αυτή τη φορά φιλοξενούμενοι. Άλλο ένα λάθος όμως. Θέλουν να παίξουν γρήγορα, αλλά παίζουν βιαστικά οι φιλοξενούμενοι. Μέχρι στιγμή σε αρκετές φάσεις. Παούρης θα πάρει την μπάλα με πλάτη αυτή τη φορά. Θα τελειώσει τη φάση. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει δύο βολές όμως. Στοχές βολές από τον Μπαούρη, 32-34 το σκορ της αναμέτρησης, με 2 λεπτά να απομένουν για την τρίτη περίοδο. Δεν παραδίδονται οι γηπεδούχοι, έστω και αν παίζουν με 6 παίχτες σήμερα. Και καλή άμυνα από τον Μουλαρογιάννη εδώ και αλλαγή κατοχής. Μουλαρογιάννης κόβει ωραία από Βασιλείου. Διάβασε τη φάση ο Βερόνης όμως και πρόλαβε να κόψει. Παούρης θα κάνει λάθος. Γυρίζουν την μπάλα γρήγορα και θα τελειώσει τη φάση πολύ ωραία ο Λιραντονάκης. Άλλο ένα άστοχο τρίποντο από τον Μουλαρογιάννη. Σπυριδόνης για τρεις. Αστοχός. Κερδίζει φάουλ ο Παούρης με 46 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ήταν μόλις το τρίτο μαγικό για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε time out. Θα χάσει την μπάλα. Κατοχή παραμένει όμως για τους γηπεδούχους με 9 δευτερόλεπτα για 3 στον Παπαβασιλείου. Παούρης στο rebound Παπαβασιλείου. Δεν θα στάρει αυτή τη φορά για 3. Βιτάλης θα γυρίσει ωραία, δεν θα τελειώσει τη φάση. Θα πάρει το rebound όμως. Κοστολόπουλος τον ευνηδιασμό, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία τελείωμα.
θα πετύχει και τη βολή. 32-41 το σκορ. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Φάουλ. Είχαν να δώσουν οι παιδούχοι. Σε δεύτερο λεπτά που μένουν. Βιτάλη στην επαναφορά, θα πάρει την μπάλα με πλάτη ο Παούρης, θα γυρίσει, δεν θα ευστοχίσει. Λήξη τρίτης περίοδου. 32-41. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στο κλειστό του Περιστερίου. Drunk Team εναντίον Athens Bucks, 32-41 το σκορς. Για 3 αστοχή για τους φιλοξενούμενους ο Βερόνης. Το rebound από κοντά θα αστοχίσει ο Λιραντονάκης. Οι φιλοξενούμενοι πήραν στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου μια διαφορά 9 πόντων, να δούμε αν θα τη διατηρήσουν. Θα πάρουν μια σημαντική νίκη. Από κοντά ο Μίτσικας βιώνει, 34-41. Αποστολόπουλος ξανά. Κλέβει ο Βερόνης. Σπυριδόνης δεν θα σουτάρει. Αποστολόπουλος. Κερδίζει φάουλ ο Μουλαρογιάννης. Παούρης, δίνει στο Μουλαρογιάννη. Θα γυρίσει ωραία, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Βερόνης ξανά θα τρέξει. Κόβει από κοντά ο Λιραντονάκης. Ωραίες επιθέσεις. Οι τελευταίες από τις δύο ομάδες δεν ήταν εύστοχες όμως. Μουλαρογιάννης, δεν περνάει πάση εκεί για τον Παούρη, ήταν πολύ φιλόδοξο αυτό που θέλει να κάνει. Βερόνης ξανά τρέχει στον εφηδιασμό, δεν τον ακολουθούν οι συμπαίκτες του. Ωραία κίνηση και καλάθι από τον Δανιά. Διψήφια διαφορά για πρώτη φορά για τους φιλοξενούμενους. Προηγούνται με 11, 34-45. Παούρης κόβει ωραία ο Βιτάλης και θα τελειώσει τη φάση. Σπυριδόνης δίνει στον Αποστολόπουλο. Έχουμε πόδια από τον Μουλαρογιάννη και καινούργια 14 δευτερόλεπτα για τους Athens Bucks. Δανιάς, Αποστολόπουλος για Σπυριδόνης. Κερδίσει φάουλ. Βερόνης, έκανε κάτι σαν χουκ, αστόχησε, αστόχησε και ο Λεραντονάκης από κοντά. Αλλά δεν κάνει.
Φαούρης. Δεν θα χάσει την μπάλα, δεν πάρει ο Βιτάλης. Θα βγάλει έξω τον Παπαβασιλείου για 3. Φωτεινός βγάζει στον στο Σπυριδόνι, ο οποίος αστοχεί. Παούρη στο rebound. Λαρογιάννης για 3. Θα έβαζε φωτιά στο μάτσο τρίποντο. Συνεχίζουν να προηγούνται με 9 οι Athens Bucks. Σπυριδόνις για 3. Εύστοχος ο Φωτεινός και η διαφορά στους 12. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Τρέχει στον εφηδιασμό Αποστολόπουλος και θα τελειώσει τη φάση. Το βάθος στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής, με τον Αποστολόπουλο να έρχεται από τον πάγκο στο τέλος της περίοδου και να κάνει διαφορά. Η διαφορά είναι στους 14 πόντους, 36-50, 5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Οι Athens Bucks έχουν βάλει το νερό στα βλάκια και είναι πολύ κοντά στη νίκη. Σπυριδόνης για 3. Rebound από κοντά ο Φωτεινός με δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα. Κόβει την μπάλα ωραία στο καλάθι ο Μίτσικας. Αποστολόπουλος. Παούρης δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Ξανά για 3 ο Φωτεινός. Μουλαρογιάννης για 3, ούτε τώρα. Αποστολόπουλος για 3. Rebound από κοντά, είναι μόνος του ο Δανιάς, θα τελειώσει τη φάση. Δεν δείχνουν να έχουν άλλες δυνάμεις οι γηπεδούχοι. Θα κλέψει την μπάλα ο Σπυριδόνης. 3-1, μόνος του Αποστολόπουλος, δεν θα τελειώσει τη φάση. Θα πάρει όμως το rebound ο Κωνσταντουδάκης, θα χάσει και αυτός το καλάθι. Παούρης, καλάθι και φάουλ, ναι, ωραίο τελείωμα. Εύστοχος και στη βολή. Θα μειώσει τους 11 με 3 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να δούμε αν έχουν ψυχικά αποθέματα οι Drunk Team για να κλέψουν το μάτς.
Ξανά, όχι, φωτεινός δε αστάρι για τρεις. Δίνει στον Περικό, με ταμπλό αστοχή, rebound. Μπουλαρογιάννης. Από Βασιλείου. Θα χάσει την μπάλα από τον Σπυριδόνη, ο οποίος δίνει και ωραία πάσα στον Περικό, ο οποίος τελειώνει τη φάση. Μπουλαρογιάννης, δεν θα τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Κουστανδουδάκη θα χάσει την μπάλα. Για τρεις από κοντά ο Μπουλαρογιάννης. Το πρώτο του. Είναι λίγο αργά όμως τώρα. 44-54 το σκορ. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Από κοντά ευστοχή ο Κωνσταντουδάκης μετά από ωραία κυκλοφορία των φιλοξενούμενων. Παούρης θα τελειώσει τη φάση. Ήταν απελπιστικά μόνος του σήμερα. Για τρεις ο Φωτεινός, όχι, δίνει τον Κωνσταντουδάκη, προσποιείται, δεν θα ευστοχίσει. Παούρης θα πάρει άλλο ένα rebound. Μπερδεύονται και κάνουν λάθος οι φιλοξενούμενοι. Μητσικάς δεν θα τελειώσει τη φάση. Δεν θα εκτελέσουν επίθεση φιλοξενούμενοι. Λήξη αναμέτρησης. Athens Bucks θα πάρουν μια σημαντική νίκη απέναντι στο Drunk Team με 46-56. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.